Θεωρώ ότι η νέα γενιά εκπαιδευτικών, στην Κύπρο τουλάχιστον, είναι καταδικασμένη και αυτό γιατί πρώτον το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο σχολείο είναι απαρχαιωμένο και καθόλου αξιοκρατικό. Επομένως, οι σύγχρονοι απόφοιτοι εκπαιδευτικοί οθούνται με αυτό το σύστημα σε αυτό που πολλοί αποκαλούν παραπαιδεία, είτε δηλαδή να διδάξουν στο σπίτι τους, είτε σε κάποιο φροντιστήριο, το οποίο μπορεί να είναι νόμιμο ή και παράνομο, δυστυχώς. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι κατάλογοι είναι ατέλειωτοι σε όλους τους τομείς και σε όλες τις κατευθύνσεις, είτε στα θεωρητικά μαθήματα είτε στα πρακτικά. Και δυστυχώς νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε προοπτική προς το παρόν, εφόσον δεν γίνεται κάτι πρακτικό για να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί είναι κάπως περιορισμένοι στις επιλογές τους. Είτε μπορούν να εργαστούν σε οτιδήποτε άλλο που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει, είτε απλώς να περιφέρονται άσκοπα, θα έλεγα, διδάσκοντας κάποιες πολύ λίγες ώρες τα απογεύματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια, είτε στο σπίτι τους. Άρα θεωρώ ότι το ίδιο το σύστημα είναι που οθεί αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουν μόνη επιλογή την διδασκαλία στα φροντιστήρια αυτά ή στους χώρους αυτούς. Τώρα από την άλλη, δεν θεωρώ ωστόσο ότι και η ενασχόληση αυτών των σύγχρονων εκπαιδευτικών με τα ιδιωτικά φροντιστήρια μπορεί να έχει κάποια βιοποριστική εξασφάλιση, διότι πλέον στη σύγχρονη εποχή, έτσι και εν μέσω οικονομικής κρίσης, ο κόσμος έχει μαζευτεί πάρα πολύ. Στην Κύπρο έχει παρατηρηθεί κιόλας έτσι μια τάση στα παλαιότερα χρόνια, όπου οι γονείς έκαναν έτσι σαν τρελή να στείλουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια για να μάθουν το κάτι παραπάνω που δεν θα μάθαιναν στο δημόσιο σχολείο. Όμως εν μέσω οικονομικής κρίσης, δυστυχώς και αυτή η επιλογή έχει εξαντληθεί, θα έλεγα, γιατί πλέον ακόμα και τα απογεύματα οι γονείς στέλνουν τους μαθητές μόνο στην περίπτωση που θα έχουν κάποιο διαγώνισμα, άρα έκτακτα στην ουσία, οπότε δεν μπορεί να θεωρείται αυτό ως ένα επάγγελμα που μπορεί να είναι βιοποριστικό και να σου εξασφαλίζει τα προς το ζήν και να μπορείς να έχεις μία αξιοπρεπή ζωή και να μπορείς να αντεπεξέρχεσαι σε όλες τις υποχρεώσεις σου. Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις ήδη μειωμένες προοπτικές του επαγγέλματος, του εκπαιδευτικού, έτσι, και λέω σε όλες τις κατευθύνσεις, γιατί εφόσον υπάρχει αυτός ο μακρύς κατάλογος και η μόνη επιλογή είναι η απογευματινή απασχόληση σε φροντιστήρια, αν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις τσέπες των γονιών, όπως όλους μας ούτως ή άλλως, είναι λογικό ότι πλέον ούτε μαθητές θα υπάρχουν, αν και στη βάση του αυτό είναι παραπαιδεία και θα έπρεπε πρώτα να στηριχθεί το δημόσιο σχολείο